Καλησπέρα και από μένα. Δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει με την κυρία Τονάκου, πιστεύω. Καταπέλτης, όπως πάντα. Πλην όμως, εγώ θα κάνω τον αντίλογο, γιατί έτσι πρέπει και γιατί έτσι νιώθω. Το πρέπει το βάζω πάρα πολύ δίπλα. Τυχαίνει να έχω 35 χρόνια στην πλάτη μου στη δημόσια ζωή, 23 να είμαι διοικητής στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για όσους δεν με ξέρουν. Τα 23 χρόνια μου τα έχω ζήσει μέσα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με ό,τι αυτό έχει να κάνει με πολλή ένταση και με πάρα πολλή δράση, γιατί από τη φύση μου είμαι πολύ δραστήριος. Έτσι λοιπόν, έχω να δώσω πολλά στο σημερινό μου 8 λεπτό και κάποιοι ίσως χάσουν τον ύπνο τους από εδώ μέσα. Πολλοί, όχι κάποιοι, πολλοί. Ξεκινάω από τα παλά και μετά θα πάμε στα πολύ σκληρά. Το πρώτο είναι ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος της ομάδας μας εδώ, οι γίγαντες της υψηλής τεχνολογίας πρέπει σιγά σιγά να υπαχθούν σε ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Έχουν ξεφύγει, πιστεύω, αρκετά. Μας έχουν δώσει τα πάντα. Μας έχουν δώσει οι γίγαντες της τεχνολογίας την μεγάλη γνώση, μας έχουν δώσει ελευθερίες, μας έχουν δώσει αυτό που λέμε ενημέρωση, και πάνω απ' όλα μας έχουν κάνει να νιώθουμε πολύ πολύ έντονα και διαφορετικά. Όμως αυτό που έχει ξεφύγει κάπως είναι τα προσωπικά δεδομένα, αρχίζω από εκεί, και ήρθε σιγά σιγά η Ευρώπη να ρυθμίσει τα προσωπικά δεδομένα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το GDPR, Data Protection, όπου από 25 Μαΐου αλλάζει ριζικά ο χάρτης της Ευρώπης. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν στις 25 Μαΐου. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αλλάζει τα πάντα και θα σας πω ένα, όχι πολλά, ένα θα σας πω, ότι τα παιδιά μας από 15 ετών και πάνω στη χώρα μας θα έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, όταν σήμερα τα παιδιά μας το 98% είναι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, ηλικίας 10, 11, 12. Γιατί το έκανε αυτό η Ευρώπη, θα πει κάποιος. Γιατί έχουν χαθεί εκατοντάδες παιδιά, έχουν πεθάνει παιδιά, έχουν αυτοκτονήσει παιδιά, χάρη στα κοινωνικά δίκτυα. Εγώ είμαι ο πρώτος υπέρμαχος των κοινωνικών δικτύων. Όμως δεν μπορώ να νιώθω το 10χρονο, το οποίο δυστυχώς είναι ένα 10χρονο παιδί το λέμε, να είναι στα κοινωνικά δίκτυα και να κάνει ό,τι γουστάρει. Να συμπληρώνει μόνο του προφίλ, να γράφει ό,τι ηλικία θέλει και να είναι ένας αλεξέλεκτος κίνδυνος μέσα στο διαδίκτυο. Και να διαβουλεύει και να συκοφαντεί από το δάσκαλό του μέχρι το συμμαθητή του. Και μέχρι να βλέπουμε τους συμμαθητές να αυτοκτονούν. Ναι, κυρίες και κύριοι. Αυτοκτονίες, αν λίγο ψαχτείτε στα κοινωνικά δίκτυα και στο διαδίκτυο, θα δείτε πόσα παιδάκια έχουν αυτοκτονήσει για ένα cyberbullying που έγινε μέσα από τα δίκτυα αυτά. Έτσι λοιπόν, ναι, μεν είμαστε υπέρμαχοι, αλλά θα πρέπει να λέμε και τα λοιπά, τα οποία έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα και με την έξαρση αυτή που βλέπουμε μέσα στα δίκτυα, όπου με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα πράγματα θα μπουν σε μία σειρά και πιστεύω ότι εάν δείτε όλο το πλαίσιο αλλάζει όλος ο χάρτης. Αναφέρομαι στα κοινωνικά δίκτυα για πάλι και εκεί θα καθίσω λίγο, γιατί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε μία καταστρατήγηση των προσωπικών μας δεδομένων. Ξέρετε εσείς, όταν όλοι όσοι έχουμε μιας εταιρείας, θα πω την εταιρεία αυτή, Facebook, έχουμε υπογράψει όλοι ότι τα προσωπικά μας δεδομένα θα τα διαχειρίζεται και θα τα έχει για πάντα. Το έχουμε αυτό. Εσείς θα κρίνετε, καλός ή κακός. Όμως ποιος από σας ήξερε όταν υπέγραφε και αποδεχόταν τους όρους να γίνει μέλος και χρήστης ενός προφίλ στην εταιρεία αυτή, ότι έλεγε ότι για πάντα θα διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα, τις φωτογραφίες του και όλα τα συναφή. Θα σας πω κάτι στο κεφάλι αυτό και το κλείνω. Ένας Δανός υπήκοος, όταν έφυγε από το Facebook, αυτό είναι καταγεγραμμένο σε κοινή θέα στο διαδίκτυο, μετά από 6 χρόνια θέλησε να μάθει τι κρατάει η εταιρεία για αυτόνα. Έκανε αίτημα, η εταιρεία απάντησε ότι δεν σου λέω, δεν σου απαντάω. Έκανε δικαστικό αγώνα ο άνθρωπος και μέσα από τον δικαστικό αγώνα τι είδε. Κέρδισε τον αγώνα και όταν απάντησε η εταιρεία και του έστειλε τα προσωπικά δεδομένα που κρατούσε για αυτόν, έκανε συνέντευξη τύπου ο άνθρωπος. Και είπε, κρατούσαν ακόμα και τις αναπνοές μου. 6 χρόνια μετά. Χρειαζόταν να τα κρατάνε. Γιατί τα κρατάνε? Τι μέλη γενέστε? Τι σκοπό έχουν που διακρατούν τα προσωπικά μας ειδικά δεδομένα, ευαίσθητα και μη? Γιατί ο κόσμος εμπιστεύεται τόσο πολύ τα κοινωνικά δίκτυα που μέσα έχει ευαίσθητες πληροφορίες. Και άμα λέμε ευαίσθητες πληροφορίες, εννοώ από κωδικούς και λογαριασμούς μέχρι και τον έρωτά του. Τον έχει φυλάξει πολύ καλά, έτσι νομίζει, σε ένα cloud ενός κοινωνικού δικτύου που όλα αυτά τα βλέπουμε σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες οι οποίες γράφουν τα πικάντικα, τα οποία τα σπάνε και τα δίνουν σε κοινή φόρα και σε κοινή θέα. Άρα τα προσωπικά δεδομένα κάποιου ανθρώπου που έχει πιστέψει ότι η εταιρεία καλώς κρατεί τα δεδομένα αυτά και τα διαφυλάτει, ενώ η εταιρεία σου λέει στην αποδοχή των όρων «Δεν φέρω καμία ευθύνη για την ασφάλεια». Σου το λέει, το έχω υπογράψει. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αν εμένα μου σπάσουν το λογαριασμό μου που το σπάει οποιοδήποτε μικρούλης που μαθαίνει λίγο hacking, μου σπάει το λογαριασμό μου στο Facebook ή σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος σου τα βγάλει όλα στον αέρα και δυστυχώς πολλοί έχουν πέσει σε μελαγχολία και τα ψυχοφάρμακα δίνουν και παίρνουν πλέον. Ένα θα σας πω ότι ανεξαρτήτως από τα κοινωνικά δίκτυα που για την εταιρεία Facebook οφείλω να πω ότι είναι μια εταιρεία κερδοφόρος και πολύ καλή εταιρεία και κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της. Εγώ προσωπικά δεν την έχω δει που θέλω να κάνει φάουλ. Ό,τι έχει πει το έχουμε υπογράψει, τα έχουμε όλα αποδεχτεί. Αλλά είναι τόση μεγάλη η ένταση να πάμε στο κοινωνικό δίκτυο αυτό και να μπούμε μέσα που δεν διαβάζει κανείς τους όρους, τους αποδεχόμαστε όλους, αλλά όταν μετά θέλουμε να φύγουμε, είναι αργά για δάκρυα, Μαργαρίτα, όπως λέω και τους λέω, σε όλους αργά για δάκρυα, δεν μπορείς πλέον να κάνεις κάτι. Τα δεδομένα σου τα έδωσες, τελείωσες. Πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε από τα δεδομένα, περνάμε σε μια άλλη ελευθερία έκφρασης και κίνησης. Ξέρετε πόσα δωράκια σε σελοφάν, ωραία φτιαγμένα, αλλάζουν καθημερινά χέρια, τα οποία, κύριε Πρόεδρε, αυτά τα δωράκια είναι παγιδευμένα. Ένα ωραίο τηλέφωνο, smartphone, μην πούμε μάρκες, γιατί όλα τα επώνυμα smartphone παίρνουν από μία παρέμβαση, σου βάζουν μέσα ένα ειδικό λογισμικό, σου το ξαναδιπλώνουν και στο δίνουν. Έτσι λοιπόν μπορούν να παρακολουθούν τι λες, τι κάνεις, που πηγαίνεις, τι μηνύματα έχεις, τι app έχεις. Με 12 ευρώ το μήνα μπορεί ο άλλος, αυτός που σου έχει κάνει δώρο το έξυπνο τηλέφωνο, να σε παρακολουθεί κατά βήμα. Ξέρεις πόσα ωραία κορίτσια, σαν τα λουλούδια, σαν τα κρύα τα νερά, παίρνουν από το φίλο τους ένα ωραίο smartphone. Όμως δεν ξέρουν ότι έχουν πάρει το θάνατό τους. Δεν ξέρουν ότι έχουν πάρει δώρο, δυστυχώς, ένα παγιδευμένο smartphone. Έχω δεκάδες περιστατικά ερευνήσει τέτοια και στο τέλος ο έρωτας καταλήγει σε δάκρυα. Λέει, γιατί κύριε Σφακιανάκη να με παρακολουθούν, γιατί κύριε Σφακιανάκη να μου κάνουν το ένα, το β, το γ. Ξέρουν ακόμα και τις αναπνοές τους. Και εντάξει, το ωραίο το κοριτσάκι το πήρε μια χαρά, έρωτας είναι, ας την παρακολουθεί. Εάν το πάρει όμως αξιωματούχος, για δείτε το λίγο εδώ κύριε Πρόεδρε, ένας αξιωματούχος πάρει ένα δώρο, ένα έξυπνο τηλέφωνο και τον παρακολουθεί ο χυψή. Μην πω τη φράση κακοποιός, θα την πω όμως, την είπα. Γιατί τα δώρα πάνε και έρχονται. Δυστυχώς τα δώρα πάνε και έρχονται. Άρα θέλει προσοχή, προσοχή όταν μας δίνουν δώρα, γιατί τα δώρα τα έξυπνα παγιδεύονται πάρα πολύ εύκολα. Άρα η δημοκρατία μας κινδυνεύει και από τα έξυπνα δώρα, όπως κινδυνεύει και από ένα email. Όταν δίνουμε το email μας, είναι σαν να δίνουμε το κλειδί του σπιτιού μας. Έχουν χαθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις, έχουν κλείσει σπίτια, γιατί έδωσε ο άλλος το email. Γιατί μέσα από το email μπορεί οποιοδήποτε. Είχα ετοιμάσει ένα βίντεο, αλλά δεν το έφερα για λόγους ηθικής. Πώς μπορείς από ένα email να μπεις στα υπολογιστικά συστήματα ενός οποιουδήποτε, είτε αξιωματούχος, είτε στέλεχος, είτε. Έχουν χαθεί εκατοντάδες deals γιατί αντάλλαξαν κάρτες οι επιχειρηματίες και μόλις έφυγαν, ο ένας μπήκε στα συστήματα του άλλου. Ο πιο πονηρός εννοώ. γιατί ο άλλος ούτε καν είχε δει κάτι. Με λίγα λόγια, εάν ο αξιωματούχος αυτός είναι σε μια κυβέρνηση, στέλεχος, υπουργός ή οτιδήποτε είναι, και ανταλλάσσει το email του και το email του αυτό το παραλαμβάνει μέσα από το γραφείο του Υπουργείου του ή τις θέσεις του, ξέρετε ότι μέσα από εκεί μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να κάνει τα πάντα όλα. Κινδυνεύει η δημοκρατία μας και από εκεί. Κινδυνεύει και η δημοκρατία μας και από ένα απλό email. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να φωτογραφίζονται επώνυμοι αξιωματούχοι και να έχουν δίπλα στη φωτογραφία τον υπολογιστή τους, ένα ωραίο υπολογιστή και ένα χαρτάκι κίτρινο με ένα password. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αυτά τα έχουμε δει δυστυχώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε από τις 27 χώρες 25η αναλφάβητη ηλεκτρονικά. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λένε αυτοί που κάνουν τις έρευνες. Είμαστε 25η στους 27. Έτσι λοιπόν η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Ναι μεν έχουν ξεφύγει κάπως με τα δεδομένα τα προσωπικά, κινδυνεύει από τους ίδιους μας τους εαυτούς που δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, τα email μας, τις συσκευές μας, με λίγα λόγια δεν ξέρουμε να χρησιμοποιούμε αυτά που μας έχουν δώσει για να μας, διευκολύνουν και να μας ομορφαίνουν τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ.